Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, αγαπητές φίλες της εκπομπής Διάλογος Πολιτικός, γεια σας. Μαζί σε μια νέα εκπομπή σχολιασμού της επικαιρότητας, των θεμάτων που καταγράψαμε όλη τη βδομάδα και των επίκαιρων ζητημάτων τα οποία απασχολούν τον κόσμο και τη χώρα μας, να τα δούμε μαζί, όπως εσείς που διαμορφώνετε και την εικόνα αυτής της εκπομπής, τη ροή αυτής της εκπομπής, στείλατε στο email του τηλεοπτικού καναλιού 67 και στη συγκεκριμένη εκπομπή τη δική μας τα θέματα που θέλετε να δούμε σήμερα. Και βέβαια το πρώτο θέμα θα το με επιτρέψετε να το εισάγω εγώ, να το δούμε, και έχει να κάνει με την επίσκεψη του κυρίου Γιούγκερ, του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στη χώρα μας, ενός ανθρώπου ο οποίος και παλιότερα από άλλες θέσεις θεσμικές σε πανευρωπαϊκό επίπεδο είχε επισκεφθεί τη χώρα μας, έδωσε δημόσιες συνεντεύξεις και τότε δεν ήταν απολύτως φιλικός όπως σήμερα θέλει να δείχνει. Ένας παράγοντας κορυφαίος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο οποίος σήμερα εδώ ήρθε μετά την εκλογή του στην Προεδρία να επισκεφθεί τη χώρα μας, να συνομιλήσει με την κυβέρνηση και φυσικά εξελίχθηκε για μένα σε έναν ευρωπαϊκό ημινοδό του κυρίου Σαμαρά και της κυβερνήσεώς του, λέγοντας ότι έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση ό,τι καλύτερο μπορούσε, αλλά εμείς ως Έλληνες πολίτες δεν έχουμε καταλάβει ακόμα τι έκανε ο κύριος Σαμαράς υπέρ του ελληνικού λαού. Γιατί το να λένε ότι θα βγούμε από μνημόνιο, ότι η χώρα μας κρατήθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εδώ μας έλεγαν άλλα τότε. Σήμερα στις δηλώσεις του ο κύριος Γιούγκερ λέει ότι έκανε αυτός αγωνίστηκε σαν λιοντάρι, αλλά μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση εναντίον ποιον, κύριε Γιούγκερ. Γιατί δεν κατονομάζεται ποιοι ήταν οι ανθέληνες, ποιοι ήταν οι εχθροί μας, ποιοι ήταν εκείνοι που δεν μας ήθελαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα. Ποιοι είναι εκείνοι που δεν μας θέλουν στην Ευρωζώνη, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι ήθελαν στην πρώτη δυσκολία να μας πετάξουν εκτός. Εδώ μας έλεγαν οι κυβερνήσεις, αλλά και η Ευρώπη, ότι δεν είναι θέμα αποχώρησης της Ελλάδος, δεν είναι θέμα αποβολής της χώρας μας. Και τώρα εσείς έρχεστε σήμερα και μας λέτε, μακάρι να το λέτε αυτό για εντυπωσιασμό, για να περιευτολογήσετε και να μην είναι αλήθεια, διότι εγείρει προβληματισμούς, εγείρει σκέψεις αυτή σας η δημόσια δήλωση δίπλα στον Πρωθυπουργό, τον θεσμικά αναγνωρισμένο από τον ελληνικό λαό, να είναι σε αυτήν τη θέση, άρα να εκπροσωπεί, ανεξάρτητα αν πιστεύουμε ή όχι στις αρχές και τις θέσεις του, να εκπροσωπεί τη χώρα μας υπεύθυνα και το λαό της αυτή την ώρα από το αξίωμα του Προέδρου της κυβερνήσεως, του Πρωθυπουργού. Ενώπιον του είπατε λοιπόν ότι δώσατε τεράστιο αγώνα, ότι οι άλλοι θέλουν να μας διώχνουν, θέλουν να ξέρουμε, και απορώ γιατί αυτά δεν βγαίνουν κάποιοι να ρωτήσουν, ακόμα και η αξιωματική αντιπολίτευση η οποία βιαζόταν και έλεγε έξω από το ευρωπαϊκό γίγνεσθε, έξω από την Ευρωζώνη και όλα αυτά. Και έξω και από το ευρωπαϊκό νόμισμα, το ενιαίο. Σε αντίθεση με την Νέα Συγκεντρώνη, η οποία ήθελε και θέλει να είμαστε και στο Ευρώ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά να μας σέβονται και να έχουμε την θέση και την εκτίμηση στην οποία οφείλει, πρέπει η Ευρώπη να παρέχει στη χώρα μας. Στη χώρα που δεν μπορεί να λέτε, κύριε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι η χώρα που έχει προσφέρει, που έχει κάνει, ανατρέχουν και οι δικοί μας και εσείς στο ωραίο χθες,
στο ιστορικό και φιλοσοφικό χθες, των γραμμάτων, των επιστημών, της ιστορίας, και όμως δεν φέρεστε με βάση αυτό το χθες αξιόπρεπα στο θλιβερό σήμερα που ο λαός μας στενάζει, που ο λαός δεν αντέχει. Και έχουμε αρκετά θέματα να συζητήσουμε. Μήπως είδατε, κύριε Γιούγκερ, σε αυτή τη χώρα της δημοκρατίας να λειτουργούν οι θεσμοί? Είσαστε κι εσείς προϊόν ευρωεκλογών. Στην Ελλάδα, σε αυτές τις ευρωεκλογές, κύριε Γιούγκερ, που εσείς και εκεί που σας υποστήριξαν, καλώς ήρθατε πάνω απ' όλα στην πατρίδα μας, τη φιλόξενη Ελλάδα, την ταλέπορη Ελλάδα, την τουαλέτα των Ευρωπαίων, τον αποβατικό σταθμό των Ανατολικών, τη χώρα της φεδρότητας όπως την έχετε καταντήσει, τη χώρα της εκμετάλλευσης και των πειραμάτων. Καλώς ήρθατε, κύριε Γιούγκερ, λοιπόν, στην κατεχόμενη Ελλάδα και στο πειραματικό πεδίο, στον βοτανικό κήπο της Ευρώπης, όπου έρχεστε να κάνετε ασκήσεις επί εδάφους, εαέρος και ακόμα και στις ζωές των ανθρώπων. Ρωτήσατε, κύριε Γιούγκερ, με όλες αυτές τις αλλοπρόσαλες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία σήμερα εσείς είσαστε ηγήτορ, πόσοι άνθρωποι έχουν καταστραφεί, πόσες περιουσίες κατάσχονται, πόσες επιχειρήσεις κλείνουν με τα λάθη τα δικά σας και με την πίεση την οποία κάνετε, πόσες χιλιάδες άνθρωποι έχουν αυτοκτονήσει. Είδατε ποτέ, κύριε Γιούγκερ, ρωτήσατε αν σε αυτή τη χώρα είναι καθαρά τα χέρια των πολιτικών, των ιδιοκτητών των μίντια, αν λειτουργούν οι θεσμοί? Είδατε μόνο έναν κύριο Σαμαρά και το κόμμα του να αγωνίζεται, και όλοι οι άλλοι Έλληνες πού είναι? Μήπως αυτοί φαίνονται οι λίγοι της πολιτικής ελίτ της χώρας, και ο απλός λαός, ο γενναίος, ο περήφανος, αλλά λάθρα διαβιών? Και αν το ψάξετε, κύριε Γιούγκερ, θα δείτε ότι στη χώρα αυτή οι πολιτικές σας, οι εφαρμογές σας, τα πειράματά σας απέτυχαν. Μπορεί να ευημερούν κάποιοι αριθμοί στα χαρτιά με την στατιστική υπηρεσία, με τους ελεγχτές σας που έρχονται σαν τους εκπροσώπους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, τους πασάδες, τους μουλταζίμιδες, τους πράκτορες να εισπράττουν τους φόρους, τους κεφαλικούς. Διότι η κατοχή που μας έχετε κάνει, με τον τρόπο που την έχετε κάνει, με συμβόλαια, με υπογραφές, με ξεπουλήματα, με πάτρονες, με ανθιπάτους, με υφυπουργούς να ελέγχουν από εδώ και από εκεί, με task force και με διάφορους άλλους ελεγχτές, τους οποίους όλους, ποιος τους πληρώνει? Όλους αυτούς που μας προτείνετε όλοι να προσλάβουμε τους αντιπροσώπους σας, οι οποίοι είναι και πρακτορείς και των χωρών τους στο τέλος, μέσα σε μια χώρα εθνικά κυρίαρχη, ανεξάρτητη και ανεγνωρισμένη και περήφανη. Τι δουλειά έχει ένας υφυπουργός Φούχτελ εδώ να μου καθορίζει? Ο άλλος με την task force, ο Φιλανδός, ο Εγγλέζος, ο καθένας. Όλοι αυτοί που είναι εδώ, κύριε Γιούγκερ, και μερικοί από αυτούς είναι και στην γραμματεία αποκρατικοποιήσεων, εσόδων κλπ. Και αλλοδαποί. Μη Έλληνες. Τι να το κάνω εγώ ότι είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Έχουν δικαίωμα ψήφου, ενώ δεν το λέει το ελληνικό σύνταγμα. Το ακυρώσατε, το γράψατε, κύριε Γιούγκερ, και όλοι εσείς, οι παρέες σας, οι φίλοι, οι λυκόφιλοι Ευρωπαίοι. Πώς σύγχρονοι ευρωλυκάνθρωποι μας απορροφάτε, μας απομυζάτε, μας πίνετε το αίμα. Μας πίνετε το αίμα με νόμους, με αποφάσεις, με ενέργειες, με πράξεις, με ανοχές. Διότι ανέχεστε τους εκάστοτε κυβερνώντες, ανεθήκατε και εκείνους που πλασματικά, με ψεύτικα χαρτιά, με αποτιμήσεις της στατιστικής υπηρεσίας, έβαλαν τότε τη χώρα μας στο νευροζώνη. Δεχτήκατε όλες αυτές τις αθλειότητες, ακούσατε πρωθυπουργούς να λένε ότι είναι πρόεδροι, όπως ο κύριος Γεωργάκης ο Παπανδρέου, χώρας απατεών, φοροφυγάδων και κλεφτών, και σήμερα μας λένε ότι είναι καλοί Έλληνες, οι σωστοί Έλληνες, που αναπνέουν ακόμα, και ευτυχώς αναπνέουν. Κακώς για εσάς αναπνέουν, διότι άμα μια χώρα δεν έχει ούτε πολίτες, ούτε ιδιοκτήτες, οτιδήποτε, είναι χώρα την οποία μπορείτε να κατακτήσετε, σαν να είναι ένας άλλος, άλλο ένα οικόπεδο στον Άρη ή στη Σελήνη. Αφού θα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει καταντήσει τη χώρα μας σε ελληνιακό τοπίο, έρχεστε να μας πείτε τι ωραία και τι καλά είναι τα πράγματα,
που ακόμα και τώρα που πεθαίνουν οι άνθρωποι στον δρόμο από την πείνα, που δεν έχουν πώς να ζήσουν, που οι περισσότεροι είναι επί ξύλου κρεμάμενοι, ότι είμαστε συνεπείς. Την ίδια ώρα που οι Ευρωπαίοι πάνε διακοπές, οι περισσότεροι λαοί στην Ευρώπη περνάνε καλά και εμείς έχουμε κάθε μήνα 5 και 10 διαφορετικούς φόρους. Δόσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα, δόσεις στο νερό, δόσεις στους φόρους, δόσεις στον εμφυά, στον ειδικό φόρο, ανεργία, προβληματισμός, βάσανα, ανέχεια, ψωμί. Λέτε ότι θα το παίρνει ο άνθρωπος με το κιλό και ρωτάτε όμως τον κόσμο αν έχει λεφτά να πάρει ψωμί. Τα παιδάκια ζαλιζόντουσαν στα σχολεία, κύριε Γιούγκερ, και εσείς βρήκατε να μας πείτε τι ωραία και τι καλά που είναι οργανωμένο μεταξύ γευμάτων και αυροφροσινών στις συνεδριάσεις, στα λουκούλια γεύματα που κάνετε με τους εδώ κυβερνώντες. Αυτά είδατε, κύριε Γιούγκερ. Όλα καλά. Εμείς πάντως ούτε σας ούτε τους κυβερνώντες ευχαριστούμε για ό,τι λέτε και ό,τι κάνετε, διότι θεωρούμε ότι είσαστε υπεύθυνοι για όσα γίνονται. Αλλά είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα και επίκαιρα. Από ποιο αλήθεια να αρχίσω. Η Ένωση των Κεντρών γνωρίζετε πολύ καλά, μάλιστα κυκλοφόρησε και το με το ευρωεκλογικό φύλλο της Ένωσης Κεντρών με αποτιμήσεις, είναι τούτο εδώ παρακαλώ αν το βλέπετε, το οποίο διανέμεται από τα γραφεία μας σε όλη την χώρα, μπορείτε να το δείτε ή μπορείτε να μπείτε και στην ιστοσελίδα μας στην αντιδιαπλοκή να το διαβάσετε και να κατεβάσετε όσοι γνωρίζετε από αυτά. Θα δούμε μετά κάποια από τα θέματα και αποτιμήσεις κάποιων ανθρώπων και φίλων που έχουν γράψει. Πάμε όμως να δούμε το πρώτο θέμα που ρωτάει ο φίλος ο Βασίλης Κάπα από την Νέα Σμύρνη. Ποια η γνώμη σας, κύριε Κουτουλάκη, για τη χρηματοδότηση των κομμάτων όπως τώρα πάει να γίνει? Κύριε Βασίλη, γνωρίζετε ότι η Ένωση των Κεντρών είναι το πρώτο κόμμα στην Ελλάδα νόμιμο αναγνωρισμένο από το 1990 και εντεύθεν, το μοναδικό κόμμα. Στη χώρα όλοι οι άλλοι που λένε από εκεί και μετά ψεύδονται ασυστόλως. Είμαστε το κόμμα το οποίο με δήλωση έγγραφη στον Άριο Πάγο, στην εισαγγελία του Άριου Πάγου, παρετούμεθα της χρηματοδότησης, αν ποτέ δικαιούμεθα χρηματοδότηση. Και εδώ να με επιτρέψετε να κάνω ένα σχόλιο ότι δεν μας αφήνουν ποτέ να φτάσουμε στο όριο μέχρι σήμερα για άλλους λόγους, όχι για τα λεφτά. Αλλά αν είχαμε χρηματοδότηση που κάτω από δημοκρατικές και τίμιες εκλογές και τίμιες διαδικασίες θα δικαιούμεθα, γιατί θα ξεπερνάγαμε το 30% χρόνια τώρα. Η δύναμη του κέντρου δεν μπορεί να είναι κάτω του 30%, όταν βλέπετε, και να το προσθέσω αυτό, να λένε είμαστε κεντρώοι από την αριστερά, είμαστε από η δεξιή, είμαστε κεντροδεξιοί. Πώς γίνεται? Αν λοιπόν υπάρχουν κεντρώοι και από τις δύο πλευρές, είναι ένα κομμάτι μεγάλο που ανήκει στο συγκεκριμένο, χωρίς σύνθεση, χωρίς συνθετικά, αυτό που υποδηλώνει και ο τίτλος του κόμματος, την Ένωση των Κεντρών Πολιτών αυτή της χώρας. Και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Αυτή η τεράστια δεξαμενή λοιπόν της δημοκρατίας, η δεξαμενή του κέντρου, εφόσον είχε τη δυνατότητα να κατέβει ισοτίμως στις εκλογές, χωρίς φήμωση, χωρίς εξωστρακισμούς, χωρίς προκρούστιες μεθόδους, θα μπορούσε να έχει μια αξιόλογη λοιπόν χρηματοδότηση. Αυτήν εμείς ποτέ δεν την ζητούσαμε. Γιατί δεν μπορείς να βλέπεις τον κόσμο να τρώει στα σκουπίδια, να βλέπεις έναν κόσμο να ψάχνεται να επιβιώσει και να θέλεις να δαπανίσεις χρήματα ασκόπως, σε αφίσες, σε αεροπανό, σε χρόνο στα μίδια. Αυτό το όνομα του Τσοβόρα λοιπόν, του Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος ισχυριζόμενος τότε ότι τον έκανε για να απεξαρτήσει τα κόμματα από την χρηματική και την οποιαδήποτε υποταγή και την συναλλαγή με μεγάλα κέντρα και με μαύρα ίσως λεφτά ή και με ανθρώπους
των media, εργολάβους, κατασκευαστές της διαπλοκής κοινός. Και τα χρήματα έπαιρναν τα κόμματα και μέχρι σήμερα είναι ηλίου φανερότερο ότι μίζες, οι εξοπλισμοί, τα δάνεια, τα υποβρύχια, τα αεροπλάνα, τα μεγάλα έργα, το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας ήταν η υποχρέωση, ο κανόνας, το ζητούμενο εκείνων που εξελέγησαν με χρηματοδότηση τα κόμματά τους και στην ουσία ήταν Φιλιππινέζες και αντιπρόσωποι των συμφερόντων με μανδύα κοινοβουλευτικό. Εμείς λοιπόν είχαμε ζητήσει και το λέμε και σήμερα, είμαστε κατά της χρηματοδότησης και μάλιστα σε κάποια συγκέντρωση κάποιων κομμάτων που συμμετείχαν στις ευρωεκλογές κληθήκαμε και εμείς και ο Μιλόν εκπροσωπούσε την Ένωση Κεντρών σε αυτήν την συγκέντρωση, 14 κόμματα. Αυτό έχω να σας πω γιατί είναι σε εξέλιξη η συζήτηση. Και το πρώτο που θέσαμε ήταν ότι γιατί οι άνθρωποι που πήραν την πρωτοβουλία να καλέσουν να συζητήσουμε, να βρούμε μια συνισταμένη, πέρα από τη δημοκρατία, πέρα από τους νόμους, πέρα από την απλή αναλογική, η πρώτη κουβέντα που είπε ο Μιλόν για λογαριασμό της Ένωσης Κεντρών είναι, αφού γνωρίζετε πολύ καλά ότι εμείς είμαστε κατά της χρηματοδότησης των κομμάτων και εσείς λέτε να μοιραστεί, αφού γίνει ένας συνασπισμός κομμάτων τύπου ΣΥΡΙΖΑ, να μοιραστούν αναλογικά, όπως σε συνιστώσεις, πάνω χάρη δίκη και διάφορα άλλοι που παίρνουν λεφτά, το αντιστοιχούν ποσοστό μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, άσχετα εάν έχει γίνει κόμμα πλέον, οι συνιστώσεις και να μην είναι υπεύθυνα και να μην φαίνονται τυπικά, ουσιαστικά υπάρχουν και παίρνουν το μερίδιο των χρημάτων. Ένα ολόκληρο δίκη με κάποιους βουλευτές παίρνει χρήματα από εκεί για να συντηρηθεί το μερίδιο. Και οι άλλοι, Ρόζα και διάφοροι, δεν ξέρω ποιοι είναι οι υπόλοιποι. Λοιπόν, το ίδιο έλεγα να γίνουν λοιπόν και τώρα. Και όταν θέλουμε καλά πώς είναι δυνατόν στο ίδιο ψηφοδέλτιο να είμαστε εμείς μαζί σας, να είμαστε κατά της χρηματοδότησης και εσείς να περιμένετε να πάρετε μερίδιο από την χρηματοδότηση αν περάσουμε το 30%. Δεν αυτοανερούμεθα, δεν βγαίνουμε ψεύτες στον κόσμο. Είμαστε λοιπόν οι πρώτοι που είμαστε κατά της χρηματοδότησης και συνεχίζουμε. Αυτή όμως τώρα η μπουγάδα πάει να γίνει, είναι μια αθλειότητα. Θα μου πεις αυτό που λένε μεταξύ των δύο κακών των μη χείρων βέλτιστων. Αυτό είναι έμπλαστρο. Θολώνει τα νερά και ανοίγει άλλους ασκούς. Προσωπικά σας λέω, θα απασχολήσει βέβαια περισσότερο και την Επιτροπή του κόμματος που μελετά όλα αυτά τα θέματα, αλλά αυτό που έχω με την εμπειρία μου να σας πω προσωπικά και με βάση τα όσα γνωρίζω ως μέλος και τιμή μου σε αυτό το κόμμα από ιδρύσεως του, είναι να σας το εξής, ότι δεν μπορεί να λες ότι ελέγχεις και ρυθμίζεις τα πράγματα όταν κόβεις ένα ποσοστό από την χρηματοδότηση από τα εκατομμύρια ευρώ που παίρνουν τα κόμματα. Και μάλιστα, όσες φορές λέγαμε εγώ και ο κύριος Λεβέντης και άλλοι ομιλητές, όποτε μας δόθηκε βήμα, ότι και εκείνοι που πιάνουν 1,5% και πολλοί άλλοι και εκείνοι που έχουν στην Ευρωβουλή θεωρούνται κόμματα κοινοβουλευτικά και έχουν ετήσια τακτική χρηματοδότηση, βγήκαν βουλευτές σε μια και κάποιοι δημοσιογράφοι σε μια εκπομπή χθες και έλεγαν ότι μα τα έχετε πει, τα έχουν πει κάποιοι και δεν είπαν το κόμμα, ότι είμαστε εμείς. Γιατί φυσικά και μόνο η αναφορά στο κόμμα της Ένωσης των Κεντρών έχει να επιβεβαιώσει και να ξυπνήσει συνειδήσεις και σκέψεις στους ανθρώπους που είχαν την αίσθηση τόσο καιρό ότι με την απόκρυψη που έγινε και στις ευρωεκλογές με τον αφανισμό μας ότι δεν υπάρχουμε. Φεύγουμε όμως, δυστυχώς υπάρχουμε και συνεχίζουμε δυστυχώς για αυτούς και ευτυχώς για τον λαό. Ο νόμος λοιπόν αυτός για μένα θεωρώ ότι είναι κουρελόχαρτο, είναι μια κουρελού. Προσωπική μου άποψη, αυτή απολύτως προσωπική, θα ήμουν διότι εδώ γεννάται το ερώτημα. Τι να το κάνω από τούδε και στο εξής, να αλλάξει ο τρόπος δανειοδότησης των κομμάτων όταν ένας φουκαράς που θέλει, ένας σεισμόπληκτος, ένας ανεπάνελτος άνθρωπος θέλει 1000 εγγύησεις για να δώσει μια δραχμή τράπεζα με τόση ευκολία εκχωρούσαν την χρηματοδότηση στις τράπεζες και προεισέπραταν τα λεφτά. Αυτή τη στιγμή λοιπόν το ΠΑΣΟΚ, το οποίο μπαίνει δεν μπαίνει στη Βουλή, μπορεί να έχει λιγότερο ποσοστό αν κατεβεί αμιγός ΠΑΣΟΚ σήμερα με τον Βενιζέλο, από την ίδια την Ένωση των Κεντρών αυτή την ώρα.
Και αυτή είναι μια διαπίστωση. Υπάρχει, ίσως είναι και η Θεία Δίκη. Γιατί το Πασόκ πήρε τους κεντρώους βουλευτές τότε, μετά το 1974, τον κεντρώο χώρο, τον άλλο, σε χάρη του Ανδρέα Παπανδρέου και άλλων, και πάνω σε αυτό έκτισε ένα μεγάλο Πασόκ. Το λέω με τα πόνο ψυχής, το κατέβασε ο κύριος Βενιζέλος, να μην βγαίνει το 30% στην ουσία σήμερα. Μια ένωση κεντρών όμως και ένας λαός που αν του δώσουν τα εφόδια που παίρνει το κόμμα το 30% που χρωστάει 100 εκατομμύρια στις τράπεζες, που παίρνει χρηματοδότηση, που πήρε τόσο χρόνο προηγούμενα και εμάς, όταν το Πασόκ είχε 42% παρακαλώ, χρόνο, γιατί έχουμε και την άλλη αθλειότητα, τη σημαντικότερη αυτή της διανομής του χρόνου. Εμείς εκείνο θεωρούμε σημαντικότερο. Εμείς μπορούμε να κάνουμε εκλογές, αλλά όχι εμείς με τα πόδια και οι άλλοι να πηγαίνουν με την ταχεία, δεν γίνεται. Είναι άδικο, παράνομο και άτιμο. Άτιμο. Να ξεκινήσουμε από την διαφετηρία όλοι. Μικρή, μεγάλη, τι σημασία έχει αν πήρε 40% ένα κόμμα στις προηγούμενες εκλογές. Όταν αλλάζουν τα πράγματα, κόμματα δεν μπαίνουν την επόμενη φορά. Ή βγαίνουν καινούργια κόμματα που κανείς δεν υπολόγιζε. Ας δοθεί λοιπόν δυνατότητα μέσα από μια δημοκρατική διαδικασία να μην υπάρχουν αποκλεισμοί, να υπάρχει δημοκρατικότητα και αναλογικότητα. Εμείς δεν ζητάμε να μας δώσουν όλο τον χρόνο, αλλά να μας δώσουν χρόνο αξιόλογο, ισότιμα και να, με άλλους και να καλούν και εκπροσώπους μας και στα κρατικά και στα ιδιωτικά τηλεοπτικά κανάλια. Είναι παραλογισμός να καλείται ο γέρον, τώρα έβαλαν λέει πάλι για τα μάτια του κόσμου, ένα ποσοστό από ό,τι έμεινε κοινωνικό μέρισμα σε κάποιους που αρχή απέρριψαν, μετά ξαναείδαν, και αν χρωστάει το ΕΜΦΙΑ, ας πούμε, αν χρωστάει το φόρο από την εκαθάριση, αν έχει κάποιο υπόλοιπο προηγούμενο ο οποιοσδήποτε πολίτης, θα έπρεπε να τρέξει να πάρει μια βεβαίωση από το τάξης με έναν κωδικό, να τον πάει στην τράπεζα για να προστατευτεί το 1,5 χιλιάρικο. Και σας λέω εγώ, πέρυσι δεν βγήκε ο πρόεδρος των εφοριακών και έλεγε τώρα το καλοκαίρι ότι ουδέποτε έφυγε εντολή από τα γραφεία των αρμοδίων Υπουργείων των Οικονομικών και του αρμοδίου Γραμματέα Εσόδων προς τις τράπεζες να μην κατάσχονται τα ποσά αυτά. Το ακατάσχετο δεν λέγατε ότι έτσι κι αλλιώς υπάρχει μέχρι τα 1500. Γιατί χρειάζεται κωδικός και δήλωση λογαριασμού τώρα? Δεν το αντιλαμβάνομαι αυτό. Ποιον κοροϊδεύετε? Στέλνετε πάλι τον κόσμο να δηλώνει λογαριασμού σε μια ατιμία, να μην πω καμιά άλλη λέξη, μια πονηριά για να ελέγχετε τον φουγκαράδο του λογαριασμού. Πέστε το τουλάχιστον ότι ελάτε όσοι έχετε τραπεζικούς λογαριασμούς να τους ελέγξουμε. Είναι πιο τίμιο. Δεν μπορείτε να τους βάζετε ένα τυράκι να τους λέτε ελάτε να πάρετε ένα κωδικό, ένα IBAN, να πάτε στην τράπεζα να δώσετε ένα χαρτί. Μα εδώ έπεσε το τάξης και δεν επιτρέψατε στον κόσμο να κάνει τις υπόλοιπες φορολογικές δηλώσεις. Και τους βγάλετε πρόστιμο, ναι, θα πρέπει να βάλετε πρόστιμο σε εσάς. Περνάνε άρθρα επί άρθρων στα νομοσχέδια, τα οποία είναι εις βάρος του λαού, και μετά κάποιοι επιτίδη τα εφαρμόζουν και κανείς δεν μπορεί να μιλήσει. Μιλάμε σε μια χώρα κατεχόμενη. Μιλάμε ότι ούτε η Ιταλία και η Γερμανία, την γερμανική κατοχή, με την πότα του κατακτητή, δεν έβγαζαν τέτοιες αποφάσεις. Εσείς εν καιρό δημοκρατίας παριστάνετε τους δημοκράτες, λειτουργεί η Βουλή με θερινά, χειμερινά και άλλα τμήματα. Περνάτε νόμους και αποφάσεις για να δείχνετε ότι είσαστε τα καλά παιδιά της Ευρώπης. Ο λαός δεν ξέρει τι ψηφίζετε. Εσείς δεν ξέρετε τι ψηφίζετε. Οι υπουργοί αυτής της κυβέρνησης έλεγαν ότι δεν πρόλαβαν τα προηγούμενα μνημόνια και τις διάφορες άλλες παραγράφους σε νόμους να τους διαβάσουν. Και όμως τους ψήφισαν. Και έρχεστε σήμερα με μια πλειάδα άρθρων για να πάρετε την δόση, την υποδόση, την νέα δόση και πάει λέγοντας. Και όλο δόσεις παίρνετε. Πού τα δίνετε? Πού πάνε αυτά τα λεφτά? Τι γίνεται? Μας λέτε ότι τράπεζες με τα κόκκινα δάνεια, αν δεν βγάλουν του φουκαρά το σπίτι, την πρώτη κατοικία, να το αρπάξουν, θα πτωχεύσουν. Μα τι στην ευχή γίνεται τόσα χρόνια? Τόσα λεφτά που τα δώσατε? Στις τράπεζες δεν τα δώσατε. Για ποιο λόγο τα πήραν? Για να μην πτωχεύσουν, να λειτουργήσουν. Τα δάνεια των ανθρώπων
που πρέπει να εξυπηρετούνται, αλλά για να εξυπηρετούνται πρέπει να υπάρχει ζωή. Και για να υπάρχει ζωή πρέπει οι άνθρωποι αυτοί να μπορούν να φάνε, να κινηθούν, να μπορούν να δουλέψουν. Να υπάρχει κίνηση, να υπάρχει εργασία, να υπάρχουν έσοδα. Όταν ο κάθε άνθρωπος είναι με 2-3 υπογλώσια από το πρωί μέχρι το βράδυ, έχει μετατρέψει τη χώρα σε χώρα ανθρώπων που θέλουν, οι περισσότεροι θα θέλουν ηρεμιστικά και φάρμακα πίεσης ανασφάλιστη και ασφαλισμένη, για να μπορέσουν να σταθούν τη μέρα να διαβάσουν πού θα πρωτοπάνε, σε ποια εφορία, σε ποιο οργανισμό, τι θα πρέπει να δηλώσουν, τι θα πρέπει να εισπράξουν, τι να κάνουν, πού να πάνε. Αυτή η χώρα την έχετε κάνει χώρα ανθρώπων που παραμιλάνε πια. Και αυτός ο λαός, αν δεν συνέλθει, αν δεν τολμήσει να αλλάξει, να αλλάξει τους πολιτικούς ηγέτες με δημοκρατικές διαδικασίες, δεν βλέπω προοπτικές. Όσα εύσημα και να δίνουν οι Ευρωπαίοι, όσο και αν χαριαντίζονται και να μας λένε ότι τα πράγματα πάνε καλά, οι καταστάσεις είναι εκρηκτικές. Δεν είναι, είναι πρόκληση. Είναι πρόκληση αυτήν την ώρα που, όπως σας είπα, στέλνουν τον κόσμο για 1.500 ευρώ να πηγαίνουν να δηλώνουν ένα λογαριασμό, αν ποτέ τους βάλουν χρήματα να τον σώσουν, να περιμένουν στην ουρά να πάρουν στις εφορίες. Πόσα μεροκάματα πρέπει να χάσει ο άνθρωπος, πες το ότι βρίσκει ένας μια δουλειά. Πόσα μεροκάματα πρέπει να χάνει κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα, να πηγαίνει να περιμένει για πληροφορίες, για έντυπα, για χαρτιά, για να τυπώνει, να στέλνει, να πηγαίνει, να έρχεται. Πόσα χασομέρια. Ξέρετε πόσες εργατοώρες εις βάρος της χώρας, εις βάρος των ανθρώπων, αν ήταν αυτά λεφτά, στην ουσία είναι προσφορά προς τη χώρα αυτό το πράγμα, γιατί εσείς τους οδηγείτε εκεί. Αν αποτιμούσαμε τις ώρες που βασανίζεται το λαό στους γκισέδες των εφοριών, των ασφαλιστικών ταμείων, των τραπεζών κλπ. Υπερτιότητη της ελληνικής πολιτείας και του κράτους, είναι συμβολή στην χώρα. Αν ήταν κοινοφελή έργα, αν ήταν για καλό σκοπό, αυτές οι εργατόρες θα ήταν έσοδα για τον τόπο. Το καταλαβαίνετε πώς σπαταλάτε το χρόνο των ανθρώπων και των υπαλλήλων, των οποίων οι αντοχές έχουν φτάσει στα όρια της έκρηξης. Και στέλνετε λοιπόν για 1.500, την ίδια ώρα που τα κόμματα πρώτων εκλογών και κατά τη διάρκεια των εκλογών πέρασαν νόμους και υπουργικές αποφάσεις. Να τα πούμε αυτά, αφού ρωτάω ο κύριος Βασίλης. Ο κύριε Βασίλη, εσύ δεν στήριξες την Ένωση Κεντρών, έρχεσαι και ρωτάς εμένα τι θα κάνουμε εμείς. Εσύ τι έκανες όταν έμαθες ότι ενώ της μητέρας σου, του αδερφού σου, εσένα του ίδιου, ζητούν να κατασχεθούν τα 500 ευρώ που δικαιούσε να σου βάλουν από το επίδομα που λένε στην τράπεζα, γιατί δεν πρόλαβες να τακτοποιήσεις μια άλλη εξπρόθεσμη οφειλή σου. Την ίδια ώρα που τα κόμματα παρακαλώ του Κοινοβουλίου, εντός και εκτός αυτά που δικαιούνται σύμφωνα με τον νόμο Τσοβόλα, μοιράστηκαν τόσα λεφτά, πήραν άλλα λεφτά εκτός τα λεγόμενα τα έκτακτες δαπάνες για τις ευρωεκλογές και επιπλέον πέρασαν και μια προσθήκη στη Βουλή, ώστε οι τράπεζες την ίδια ώρα που επί 1,5 χρόνο κορόιδευαν το λαό και ενώ γίνονται κατασχέσεις για 100 και 200 και 300 ευρώ, έλεγαν στον κόσμο: μα έχουμε ειδοποιήσει τις τράπεζες. Και ο πρόεδρος των εφοριακών είπε: δεν έφυγε ποτέ αυτό από τα γραφεία του. Και δεν μίλησε κανείς στους αρμοδίους, δεν τους έκανε στο σκαμί για αυτή την εγκληματική, την κακοκλιματική κατέξιν και κατ' επανάληψη ενέργεια. Την ίδια ώρα πέρασαν νόμο στη Βουλή για το ακατάσχετο των χρημάτων. Δηλαδή, αν σε μια τράπεζα χρωστάς λεφτά και πας και βάλεις εσύ κάποια χρήματα, θα σου πει: εδώ, εσύ ένα δάνειο το χρωστάς. Πέρασαν ένα νόμο όμως και έστειλαν αυθορή και παραχρήμα την απόφαση στις τράπεζες και τα λεφτά των χρηματοδοτήσεων και των δαπανών που μπήκαν στους λογαριασμούς των κομμάτων με τα παλιά άφημοι, γιατί κάμαν και ένα καινούριο τέχνασμα με νέα άφημοι, ορισμένοι από αυτούς, έκαψαν τα παλιά και χρησιμοποιούν καινούρια, τα χρήματα τα πήραν αλόβητα, δεν τους ούτε πενταράκι, τα έφαγαν γύρω-γύρω, αγόρασαν συνειδήσεις, αγόρασαν μίντια, φήμωσαν άλλους, εξωστράκησαν άλλους, έκαναν τη δουλειά τους, πλήρωσαν αργόμισθους όλη τη χώρα, εις βάρος του ελληνικού λαού με τα λεφτά των χρηματοδοτήσεων. Τι είναι η ώρα που εσύ ταλέπορε, κακομοίρια άνθρωπε Έλληνα, αν σου βάλουν 100 και 200 ευρώ να συγγενείς να σε βοηθήσει σαν λογαριασμό, θα σου τα κατασχέσουν και ας είναι από το γείτονα, ας είναι από το θείο, ας είναι από τον αδερφό. Δηλαδή, ένας ταλέπορος άνθρωπος στην Κρήτη έχει έναν συγγενή εδώ,
ή ένα άλλο στο χωριό του βάζει 100-200 ευρώ στο λογαριασμό του και αυτός δεν είχε πληρώσει την εφορία κάτι. Αυτό του παίρναν τα λεφτά αυτά ανεξάρτητα αν ήταν για να βοηθηθεί ο άνθρωπος να ζήσει. Την ίδια ώρα λοιπόν που βγάζουν κατασχέσεις πέρασαν και μια απόφαση γιατί για γρήγορες πληρωμές του δημοσίου. Αυτό θα ήταν καλό αν δεν υπήρχε η ατιμία, διότι υπάρχουν χοντρά λεφτά από αναθέσεις γύρω-γύρω, λεφτά τα οποία τα έχουν μασίσει κάποιοι και πρέπει να τα πάρουν από αναθέσεις, από παράνομες συναλλαγές του δημοσίου, και αυτά τα χοντρά λεφτά βιάζονται να δώσουν γρήγορα να πληρωθούν, γιατί δεν υπάρχουν στα ταμεία των υπουργείων και των υπηρεσιών. Το κούρεμα των χρημάτων που χρωστάνε τα μίντια, το γνωρίζετε, τα κανάλια από τους οποίους έγινε το switch off τώρα και στην Αθήνα, χαρίσαμε τις συχνότητες, αφού δεν επιτρέψαμε σε κανέναν άλλον Έλληνα και Ελληνίδα να έχει δικαίωμα, δώσαμε μονοπωλιακά σε μια κάστα 5-10 που έχουν φτιάξει και μια επιχείρηση να διαχειρίζεται σε όλη τη χώρα και είναι σκάνδαλο, και απορώ η Ευρώπη γιατί δεν θέτει θέμα. Δεν μπορεί να υπάρχει μονοπωλιακή αυτή, υπάρχει μονοπωλιακή διαχείριση χρήσης των συχνοτήτων στη χώρα μας από μια εταιρεία και μόνο. Και με σκανδαλώδη και φτηνό τρόπο από ό,τι λένε. Περνάνε και διάφορα άλλα σκάνδαλα οικονομικής διαχείρισης με αυτό το νομοσχέδιο για την ΕΡΙΤ και ο χορός καλά κρατεί. Εκτός από τις ασφαλιστικές εισφορές, τώρα σας είπα ότι περνάει, ψηφίζεται και το κούρεμα των χρημάτων που χρωστάνε οι μεγαλοκαναλάρχες, οι άνθρωποι οι οποίοι ανεβοκατεβάζουν αυτούς που θέλουν, οι άνθρωποι οι οποίοι προβάλλουν αυτούς που θα τους πούν, εκείνοι που έχουν το χέρι προς το χρήμα και προς την εξουσία. Και βγαίνουν βλακωδώς και κάποιοι παρακολούθησαν, να πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα. Ποια η γνώμη σας, κύριε Κουτουλάκη, η κυρία Ελένη από την Χαλκίδα. Ποια η γνώμη σας, κύριε Κουτουλάκη, και τι θέση παίρνει η εκπομπή σας για την πτώχευση στην Αργεντινή. Ευτυχώς που εμείς δεν φτωχεύσαμε ή δεν ακούσαμε τον κύριο Τσίπρα. Τι λέτε εσείς? Ακούστε, κύριε Ελένη. Η Αργεντινή, για όσους ξέρουν οικονομικά, έκανε μια πολύ έξυπνη, αυτή δεν είπε δεν πληρώνω, προσεύχει σε δικαστήρια, θεωρώντας και θα προσφύγει και στη Χάγη για παράνομη και καταχρηστική όλη αυτή την και απεικιοκρατική την όλη διαδικασία. Είχε έρθει σε μια συμφωνία και έβαλε σε μια σειρά να πληρώνει κάποια λεφτά, και όπως έγινε και σε εμάς ένα κούρεμα τώρα στους μικρούς. Στην απόφαση μέσα έλεγε ότι αν ποτέ πληρώσει έναν από τους χρηματοδότες, από τους πιστωτές της, με τα προηγούμενα λεφτά στο ακέραιο, τότε και τούτοι εδώ θα πάρουν 1.600 φορές τα χρήματα πάνω. Οπότε, δικαστής Αμερικανός που για τους δικούς τους λόγους καταγγέλλεται από την πρόεδρο αλλά και από την κυβέρνηση της Αργεντινής, έβγαλε μια απόφαση ότι αν δεν πληρωθούν κάποια λεφτά σε έναν συγκεκριμένο χρηματοδότη, ο οποίος θα ήθελε τώρα όχι το κεφάλαιο, αλλά κάποια άλλα χρήματα, προϋπόθεση για να μπει σε διακανονισμό, αλλιώς θα την πτωχεύσουν. Και προτίμησε η Αργεντινή να είναι σε αυτήν την κατάσταση νιρβάνα σε αυτή την ώρα. Είναι δεν είναι, δηλαδή άλλοι θεωρούν πιστωτικό γεγονός το θέμα, άλλοι όχι. Εκείνη προσφεύγει. Άλλοι ορισμένοι επιτίδη που έχουν συμφέροντα και ξένοι οργανισμοί θέλουν να επενδύσουν στην Αμερική, από την Αμερική και την Γερμανία και από άλλες χώρες. Τέσσερις μεγάλοι οργανισμοί, μέσα σε αυτούν και η Morgan, ώστε να υποστηρίξουν τα εθνικά τραπεζιτικά ιδρύματα της Αργεντινής. Εάν όμως υπάρχει, ο λόγος που έγινε αυτό είναι για να περισσώσει όλα τα άλλα, διότι αν πλήρωνε έστω και μία δραχμή, σε αυτή τη φάση η Αργεντινή ήταν υποχρεωμένη να ξεθάψει όλους τους προηγούμενους λογαριασμούς που είχε κουρέψει και είχε σε συμφωνία με πιστωτές και να τους πληρώσει 1.600 φορές ένα έκαστον πάνω. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι αυτή ήταν η ουσιαστική καταστροφή, μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Από την άλλη όμως, στην Ελλάδα, παρακολουθώ και είδα και έναν βουλευτή πρώην Πασοκτζή που ψήφιζε τόσα χρόνια και εκείνος και τώρα όπως και όλοι οι άλλοι
σαν τα πολιτικά βατραχάκια μεταπήδησαν από το Πασόκ στο ΣΥΡΙΖΑ, έγιναν Άγιοι, καθάρισαν, δεν κατεβάσαμε και μερικούς από το εξ αυτών τόσο Άγιος είναι οι πολιτικοί έχουν, που θα έπρεπε να κατεβάσει ο Αρχιεπίσκοπος μερικούς Αγίους και στη θέση του να βάλει τους εδώ. Γιατί έκαναν τόσο μεγάλα κατορθώματα να φύγουν από το Πασόκ, στο οποίο ψήφιζαν νόμους, έκαναν μνημόνια, έκαναν τα πάντα για να πάνε στο ΣΥΡΙΖΑ και εδώ πήραν το... τους συγχωρέθησαν οι αμαρτίες πολιτικές, είναι υγιείς πολιτικά και βγαίνει με αυτούς ο κύριος Τσίπρας, τους κυρίους και τις κυρίες, και προτείνει να σώσει την χώρα. Δεν έχω κανένα μένος κατά του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κύριε Ελένη, με ρωτάτε τι. Αυτό είναι το παράδειγμα της Αργεντίνης που μας έφερε ο κύριος Τσίπρας. Νομίζω ότι είναι αποτυχημένο. Αυτό επί το υπιότερο. Οι δε πολιτικοί οι οποίοι μιλούν θα ήταν καλό να ομιλούν δια της σιωπής, έχουν πιο πολλά να πούν όταν είναι το παρελθόν τους πολιτικά ένοχο. Με τα λάθη τους, με τους νόμους που ψήφισαν, με τις επιλογές τους. Και με τη διακυβέρνηση στην οποία συμμετείχαν και έδιναν ψήφο εμπιστοσύνης. Άκουσα λοιπόν κάποιο βουλευτή να λέει, μα τι έχουμε άλλο να χάσουμε. Νομίζω ότι ακόμα μπορεί να έχετε εξοπλίσει τα πάντα. Συγκυβερνώντες και λοιποί τα τελευταία χρόνια. Την αξιοπρέπεια το λαός όμως την έχει και ένα δικαίωμα ακόμη να μπορεί να νοικοκυρέψει τα πράγματα και να ζητήσει ευθύνες αύριο μεθαύριο για αυτά τα οποία κάνετε. Γιατί αυτή την ώρα μπορεί να μην μπορεί να κάνει πολλά πράγματα ο λαός και δεν είναι ωραίο πρέπει να βγαίνει να τα σπάει και να κάνει όπως κάποιοι άλλοι προτείνουν, αλλά μέσα από μαζικές δημοκρατικές και ουσιαστικές αντιδράσεις πολιτικές να σας δείξει το δρόμο της φυγής. Γιατί ούτως ή άλλως θα φύγετε, είτε απάνω είσαστε όσοι κυβερνάτε, ούτε και η άλλη πλευρά εξωματική αντιπολίτευση μπορεί να φέρει την ελπίδα έτσι όπως είναι. Είτε το θέλουμε το όχι, θα προχωρήσουμε χωρίς εκλογές ή με εκλογές, όπως είναι και ένα σημαντικό άρθρο στην εφημερίδα Διαπλοκή τώρα, φίλες και φίλοι. Δεν σώζεται με ψέματα η χώρα, αλλά στο άρθρο αυτό το σημαντικό που σας καλώ να μελετήσετε, αιτιολογείται γιατί θα πρέπει να είναι μη κοινοβουλευτικοί τεχνοκράτες αυτοί που θα συνθέσουν μια κυβέρνηση, γιατί κυβέρνηση από εκλεγόμενους δεν νομίζω ότι έχει την ικανότητα, την δυνατότητα και την αξιοπιστία και την διάθεση να λύσει τα προβλήματα αυτή της χώρας από αυτούς που τώρα γνωρίζουμε. Λοιπόν, ο κόσμος είναι ανάστατος. Φόροι ο ένας πίσω από τους άλλους. Τώρα έχουμε και τον ΕΜΦΙΑ, τον ενιαίο φόρο ακινήτων. Και βλέπετε παρατράγωδα, τον παρακολουθούμε. Καταγγέλει ο κόσμος ότι ενώ είχαν πληρώσει το 2014 ή πληρώνουν ακόμα φόρο ακίνητης περιουσίας, αυτόν τον ειδικό φόρο το τέλος, τους προσθέτουν και τον ΕΜΦΙΑ επιπλέον, δηλαδή εισπράττουν δύο φόρους για το ίδιο πράγμα. Χαράτσι από το χαρατσιού, αυτά είναι... είμαστε τελικά φόρου υποτελείς προς την υψηλή πύλη των Βρυξελών, προς την κυρία Μέρκελ και στον κύριο Γιούνκερ που μου ήρθε εδώ, με τους εδώ εκπροσώπους της υψηλής πύλης, κατεχόμενοι είμαστε. Αυτοκρατορία αθωμανική ήταν παλιά και δίδαξε. Αυτό χρησιμοποιεί η Δύση τώρα. Τι αείμνηστε Κωνσταντίνα Καραμαλή το έλεγες όταν ανήκουμε στη Δύση, αφού έτσι κι αλλιώς ο ζυγός, ο κατοχικός υπάρχει, ο οθωμανικός ζυγός έχουμε και σήμερα. Υποταγή έχουμε και εδώ και φόρο υποτελής προς άλλης μορφής σουλτάνους είμαστε. Και πλούστατα έχουν εδώ τους μουλτεζίμιδες και τους φοροεισπράκτορες, τους γαδίδες να πονέμουν τον νόμο όπως θέλουν και να βγάζουν τους φόρους όπως νομίζω ότι δεν τους βγαίνουν τα κουκιά. Προβληματίζομαι ειλικρινά αν αυτός ο λαός έχει προοπτικές. Ρωτάει άλλος φίλος ποια η άποψη της Ένωσης, αν πρέπει να πάμε για εκλογές, πιστεύετε ότι θα πάμε τον Νοέμβριο? Αγαπητέ μου φίλε, προσωπικά εγώ πιστεύω η θέση της Ένωσης Κεντρών είναι ξεκάθαρη. Το έχει πει και ο κύριος Λεβέντης, ο πρόεδρος μας. Ότι εμείς δεν θέλουμε εκλογές, γιατί δεν θέλουμε να βασανίζουμε τον κόσμο. Θα μου πείτε, μα εδώ δίνει ο ένας 3 εκατομμύρια για την γαλλοφωνία, άλλος
5 εκατομμύρια για να, τα κανάλια αρπαχτές. Από εδώ τρώνε, εκεί σπαταλούνε, τον κόσμο φοροπνίγουν. Και ο κόσμος θα αντιδράσει. Δεν θα είναι αυτός ο λόγος. Ο λόγος είναι ότι δεν τους βγαίνουν τα κουκιά, γιατί με το να ξεπουλάνε πολύ φτηνά για να βολέψουν τους δικούς τους, τη ΔΕΗ, τα ακίνητα φιλέτα της χώρας, οργανισμούς, αλλά επειδή τα λεφτά δεν τους βγαίνουν, γιατί πρέπει να φάνει και ενδιάμεση, να πληρώσουν υποχρεώσεις, πριν Αλέκτορ λαλήσει τρεις, φοβάμαι ότι ο κύριος Σαμαράς θα λακίσει και θα παραδώσει πριν ακόμα εκλεγεί νέος πρόεδρος και πριν πάμε ακόμα στη διαδικασία. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη και αυτό λένε και αρκετοί. Φίλοι, ότι καλού κακού λοιπόν να είμαστε τον Νοέμβριο έτοιμοι, γιατί λένε ότι θα πάμε για εκλογές, ό,τι για να κάνουμε το χατήρι του κύριου Τσίπρα, γιατί και εκείνος λύση δεν έχει. Αύριο το πρωί να του δώσετε την εξουσία δεν θέλει. Αν την ήθελε θα την είχε διεκδικήσει. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Απλά να είναι λίγο πριν το βήμα του παλατιού, μέχρι ό,τι έκανε προηγούμενη Νέα Δημοκρατία που έφερε το Πασόκ να καταστρέψει τη χώρα για να έρθει μετά να κυβερνήσει. Αυτή είναι μια αλήθεια. Το ίδιο θέλει λοιπόν και ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, να μην υπάρχει αναπνοή, να πέσει κάθε δέντρο και μετά να αρχίσουν οι πολιτικοί λωτόμοι του ΣΥΡΙΖΑ να κόψουν κομμάτια ή νομίζετε ότι θα αλλάξουν. Τι άλλαξε υπέρ του λαού από τους άδικους φορολογικούς και άλλους νόμους η καινούργια κυβέρνηση, που το μεγαλύτερο κομμάτι της είναι η Νέα Δημοκρατία. Τι άλλαξε, άλλαξε τίποτα? Θα μου πείτε ότι συμμετέχουν κι άλλοι. Μα έλεγε ότι κάποιους νόμους, π.χ. τα τέλη για την κατοικία, τα είδατε. Εμφυά το έκανε. Μπορούν, αφού τα λεφτά δεν μαζεύονται, που χρωστάνε άλλα λένε στο λαό και άλλα πρέπει να πληρώσουν στους Ευρωπαίους, γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Δηλαδή, τι μας λέτε ότι δεν θα ξαναρθεί το Νοέμβριο η Τρόικα και το λένε ερθρίαστα ο κύριος κάτω του 3%. Ο κύριος πρόεδρος του κάτω 3% είναι ο κύριος Ευάγγελος Βενιζέλος που πήρε ένα κόμμα να είναι στο 40 και το κατέβασε πιο κάτω από το βυθό της θάλασσας. Δεν κάνουν οι αρχηγοί κύριε Βενιζέλο, μάλλον τα αξιώματα δεν κάνουν τη βάση. Η βάση είναι εκείνη που σε ανεβάζει ψηλά. Εσείς κατεβάσατε το κόμμα σας κάτω από τη βάση. Και πονάμε γιατί περάσαμε, γιατί νοιαστήκαμε, γιατί είχε συγγενείς πολιτικά ανθρώπους από τον κεντρό χώρο του Πασόκ. Κρίμα όμως που τους βάλετε στην αγκαλιά του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας και των παραγόγων. Κρίμα κύριε Βενιζέλο, με αυτά τα οποία έχει κάνει. Θα σας κρίνει και εσάς ιστορία γιατί και στις προηγούμενες κυβερνήσεις συνένοχος ήσασταν στα όσα έγιναν και τώρα είσαστε συνένοχος. Δεν μπορείτε να υπογράφετε να δείτε 2-3 εκατομμύρια ευρώ, να παίρνετε καρέκλες 25.000 ευρώ να καθίζει η διάστασή σας, για να μπω καμιά άλλη κουβέντα. Την ώρα ο λαός δεν έχει κάτω για 200 ευρώ να δώσει νίκη. Του κόβουν το ρεύμα, του κόβουν το νερό. Και εσείς, ο καημός σας είναι να αλλάξετε στην υπουργική σας, στο υπουργικό σας γραφείο τα έπιπλα. Λίγο τουλάχιστον τα προσχήματα τηρήστε. Βέβαια όλα αυτά τα οποία κάνουν, θα, αν συνεχίσουν να λένε και να καλούν ξένους υμνοδούς να τους ψέλνουν, να τους λένε τα εγκόμια τους εδώ τι ωραία, τι καλά, όπως κάνει αυτή τη στιγμή ο Γιούγκερ στην κυβέρνηση του κύριου Σαμαρά, θα έρθει η ώρα της που κάποιοι άλλοι θα σας τα πούν κύριοι της κυβέρνησης, αλλά θα είναι ίσως με τίβενο και με γενναίοι και με άλλες δημοκρατικές διαδικασίες, όταν θα κάτσετε και θα σας τα πούν ανοιχτά και θα είναι οι ποινές που θα ακούσετε μέσα σε αίθουσα ακροατηρίου όταν κάθεστε στο σκαμνί για τα εγκλήματα τα οποία κάνετε. Γιατί θα κάτσετε στο σκαμνί. Δεν θα κάτσει μόνο η Χρυσή Αυγή που υπάρχει άνθρωπος σήμερα. Να πάμε σε αυτό το θέμα. Έκλεισε στον κύριο τον Γιάκο Πάη, γιατί με ρωτάει κάποιος τηλεθέτης εδώ ποια γνώμη μας. Εμείς θεωρούμε ότι είναι πολιτικό μόρφωμα και θεωρούμε ότι είναι κλιματική οργάνωση. Ξεκάθαρα τα πράγματα. Δεν χρειάζεται δικαιοσύνη για να το φανεί αυτό. 81 τόσοι θα κάτσουν στο σκαμνί. 30 είναι προφυλακισμένοι. Μια ολόκληρη κοινοβουλευτική ομάδα προφυλακισμένη και όλα αυτά έγιναν μόνο επειδή τους μισεί η σημερινή κρατώσα κατάσταση. Βεβαίως ο τρόπος που τους προφυλάκησαν άφηνε ερωτηματικά. Θα μπορούσαν δια της νομίμωδου της δικαιοσύνης να τους το ανώτατο δικαστήριο να έρθει στο ύψος των περιστάσεων και δια του νόμου να τους κηρύξει εκτός νόμου τότε.
όπως και στις ευρωεκλογές, θα έπρεπε και στις δημοτικές εκλογές να τους απορρίψουν συνδυασμούς. Τι παραπάνω έκαναν? Είδατε ότι αυτά που σας είπα την περασμένη εκπομπή τα έγραψαν εφημερίδες. Ότι όλοι διορίζουν από αυτούς τους δικούς τους. Όλοι. Και η Χρυσή Αυγή, η οποία κάνει σε σύντια μίσους και έκανε, τώρα που μαζέψανε μερικούς μέσα, βλέπετε να γίνεται σε αυτόν τον βαθμό το μαχαίρωμα, το ξυλοδαρμός και όλα αυτά που γινόντουσαν. Μαζέψαν τους πρωτοκλασσάτους και στη Μούγκα οι υπόλοιποι. Στη Μούγκα, το είδατε. Λοιπόν, τι γίνεται εδώ? Βέβαια η δικαιοσύνη, αν κάποιοι είναι αθώοι, θα το αποδείξει, αλλά όλα αυτά τα στοιχεία δεν μπορεί, και εγώ δεν μπορώ να καταλαμβάνω, δεν μπορεί να είναι άγιοι όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Εδώ έναν κατηγορείται στο δημόσιο ή σε μια υπηρεσία, στην αστυνομία λέει ότι αυτός πήρε μια δραχμή, τον βάζουν στην άκρη μέχρι να δικαστεί. Το ίδιο θα πρέπει και τούτοι εδώ να κάτσουν, ο νόμος να τους βγάλει στην άκρη. Παρά τα αυτά όμως μπαινοβγαίνουν σε μεγάλο βαθμό στη Βουλή, συζητάνε τι σημασία έχει αν τους συνοδεύουν αστυνομικοί και τους πάνε από εδώ, καλό τους κάνουν, βγαίνουν και τα λένε στη Βουλή και βρίζουν τους πάντες και τα πάντα. Φρίκοι κυρίες και κύριοι, είναι ατελείωτα τα πράγματα. Εμείς καταδικάζουμε την, με ρωτάει άλλος τηλεθεατής, για την, το έχω γράψει και στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Facebook, ότι θεωρώ πως θα έπρεπε να συγκεντρωθούν υπογραφές και να σταλεί προσωπική μου γνώμη αυτή, προσωπική μου απολύτως από αυτή, να σταλεί ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ στο ειδικό δικαστήριο. Και αν και από την άλλη πλευρά ευθύνονται κάποιοι γι' αυτό, να δικαστούν. Δεν μπορεί να γίνεται τέτοια γενοκτονία χιλιάδες αθώων παιδιών και να μην δρώνει αυτή. Και εδώ φαίνεται και η απουσία του ΟΗΕ, που όπου κρίνουν ισχυροί να βομβαρδίσουν, στη Ιουγκοσλαβία που είχαν συμφέροντα, στο Ιράκ, οι Αμερικανοί, οπουδήποτε αλλού, έβγαζαν και ένα ψήφισμα την επομένη. Τώρα τι έχει γίνει? Την Λιβύη την άφησαν στο έλεος Θεού. Και βέβαια να συγχαρούμε τους Έλληνες αξιωματικούς που, παρά το ποδοπάτημα και τους ναυτικούς, παρά την ξεφτύλα, παρά αυτή που τους κάνει αυτή η κυβέρνηση, τα παιδιά αυτά πήγαν και έφεραν σε όλους τους Έλληνες πολίτες και τους αλλοδαπούς που μπόρεσαν να βάλουν στο σαλαμίσι και να τους φέρουν στη χώρα μας. Βέβαια, αυτό ήταν και μια, αν θέλετε, μικροεκμετάλλευση από την κυβέρνηση, διότι ήθελα να δείξω ότι τις ικανότητες, μα την ικανότητα την έχουν οι άνθρωποι αυτοί, γιατί είναι πιστοί στο καθήκον, όχι επειδή εσείς το στείλατε εκεί της κυβερνήσεως. Τέλος πάντων, με τους φόρους είναι τεράστιο το ζήτημα. Η αποτίμηση των ευρωεκλογών, ρωτάει άλλος τηλεθεατής, ποια είναι? Μα θεωρούμε, αγαπητέ μου φίλε, ότι δεν είναι χαμένη στο κέντρο, γιατί τριπλασίασε τουλάχιστον και τετραπλασίασε τη δύναμή της, αλλά σε αντίθεση με όλους αυτούς που είδατε τα 43 κόμματα, τα οποία ήταν δημιουργήματα, και εξετάζουμε πολλά από αυτά, πώς κατέβηκαν, ποιοι τους χρηματοδότησαν, ποιοι τους υποστήριξαν, ποιοι τους έβαλαν, για ποιο λόγο τους έχωσαν στις ώρες και στις μέρες που θα πρέπει να είμαστε εμείς. Και βλέπετε ότι 20 χρόνια ανελιπώς, χειμώνα, καλοκαίρι, ευρωεκλογές, εθνικές εκλογές, η Ένωση Κεντρών έχει μια δυναμική. Την ώρα που κάποιοι ως κομίτες λάμπουν για λίγο, εξυπηρετούν συμφέροντα και μετά χάνονται. Αυτό έγινε και τώρα. Διότι αν δεν εγκατέβαιναν όλοι αυτοί που ξέρετε, αυτούς που κατέβασαν κάποιοι, θα μπορούσαμε να έχουμε περάσει το 3% και να υπάρχει έστω μία φωνή στην Ευρωβουλή και παραπάνω, να λέει με σεβασμό και αλήθεια τα πράγματα και να τον σέβονται, να ενημερώνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση από γνήσια πολιτικά χείλη. Διότι όλοι τούτοι εδώ, από τους στρατιωτικούς της Χρυσής Αυγής, τι ενημέρωση να έχει, οι οποίοι βιάστηκαν μόλις πήγαν ο ένας να διορίσει την κόρη του άλλου. Τα δημιουργήματα των εδώ συνασπισμών των τηλεοπτικών, ραδιοφωνικών και των εκδοτικών συγκροτημάτων που πήγαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι θα υπηρετήσουν, Ελλάδα? Οι εκπρόσωποι του ποταμιού, που και αυτό είναι δημιούργημα καλαμποκάνθρωπου και μίδια. Για συγκεκριμένους λόγους, τι θα εκπροσωπήσουν, τι θα υπηρετήσουν, τι έχουν κάνει? Ενώ η Ένωση Κεντρών εκεί θα έδινε τον τίμιο αγώνα. Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ σιγά σιγά θα αποφωνήσουμε τη σημερινή εκπομπή και να σας πω ότι μπορείτε να στέλνετε όλη τη βδομάδα τα μηνύματα στο προσωπικό μου email, αλλά και του
των εκπομπών. Το προσωπικό μου email το βλέπετε στο Facebook, ανά πάσα στιγμή. Να σας το πω κιόλας, είναι ένωση κέντρων, papaki.gmail.com ή στα γνωστά της εκπομπής για να τα σχολιάζουμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Ένωση κέντρων συνεχίζει τον αγώνα και την πορεία, παρά ότι είναι Αύγουστος και ο Μιλόν ίσως πάει σε κάποιες περιοχές αυτές τις μέρες. Μπορεί να πάει και στην Κρήτη να συντονίσουν τα παιδιά εκεί. Ο πρόεδρος όλη τη χώρα. Συναντηθήκαμε και εδώ αρκετά στελέχη και αποτιμήσαμε την περασμένη εβδομάδα την εικόνα την οποία καταγράφουμε. Αυτό θα γίνεται από περιφέρεια σε περιφέρεια και βεβαίως πρώτον, αν δεν μας πιάσει ο Νοέμβριος με τις εκλογές, νωρίτερα θα έχουμε οργανωθεί, πιστεύω, θα προχωρήσουμε στο πανελλαδικό μας συνέδριο. Εσείς πρέπει να στηρίζετε την Ένωση Κεντρών, να βοηθάτε τον αγώνα μας, περάστε να πάρετε εφημερίδες, γίνετε μέλη, στέλνετε τις απόψεις σας, κάντε την υπόθεση και τον αγώνα δικό σας, γιατί μόνο εμείς δεν φτάνουμε. Είμαστε αρκετοί, αλλά πρέπει να γίνουν πολύ περισσότεροι για να μπορέσουμε να πολεμήσουμε αυτό το τέρας του αποκλεισμού, για να πολεμήσουμε την διαπλοκή και να βγούμε από το σκοτεινό τούνελ, για να πολεμήσουμε αυτό το σύστημα, το σάπιο των μεγαλοεργολάβων, των υποτεταγμένων δημοσιογράφων, των ψευδοπολιτικών, των μίντια και των βαρώνων, και να πριτανεύσει επιτέλους ένας και να φυσήξει ο άνεμος της δημοκρατίας, της νίκης και της κεντρώας παρουσίας στα πολιτικά γίνοντας της χώρας. Να είστε καλά. Γεια σας.